Αρχηγείου, ο κύριος Χρήστος Ανδρέου μαζί μας. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Ανδρέου. Καλό μεσημέρι, κύριε Σαφ. Λοιπόν, κύριε Ανδρέου, να ξεκινήσουμε με αυτό που πολλοί πολίτες καταγγέλνουν για τους μέλη της τροχέας, τα οποία κρύβονται για να διενεργούν ελέγχους ραντάρ. Πρώτα απ' όλα, δικαιούνται να το κάνουν αυτό? Κοιτάξτε, υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις. Δεν είναι όλα τα μέλη της Ναι, δεν είναι όλα, που βεβαίως. ακολουθούν αυτή την τακτική. Υπήρξαν κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις. Είχαμε γίνει και εμείς δέχτες κάποιων παραπώνων. Οι οδηγίες που υπάρχουν, κυρία Σάβα, είναι σαφείς και ξεκάθαρες, όπως είχαμε πει και χθες σε άλλο συναδελφό σας. Δεν πρέπει να κρύβονται. Σκοπός μας δεν είναι οι καταγγελίες, σκοπός μας είναι καθαρά η πρόληψη. Ωραία. Και εγώ που είμαι πολίτης, κύριε Ανδρέου, αν εντοπίσω έναν αστυνομικό, ένα μέλος της τροχιάς το οποίο κρύβεται, τι μπορώ να κάνω εκείνη τη στιγμή? Πρέπει να ενημερώσετε την αστυνομία ή, πάση περιπτώσει, ένα αξιωματικό της αστυνομίας ή είτε ο αξιωματικός υπηρεσίας εδώ στο αρχηγείο για το συγκεκριμένο περιστατικό. Και τι επιπτώσεις έχει αυτό? Ναι, όχι, δεν θα πάμε και στο άλλο κομμάτι, αλλά να το ολοκληρώσουμε αυτό. Ναι. Τι επιπτώσεις θα έχει αυτό το μέλος της δύναμης που θα κρύβεται? Κοιτάξτε, όπως έχω πει, υπάρχουν σαφές οδηγίες. Και σήμερα το πρωί ο ίδιος αρχηγός επανέλαβε ξανά στην πρωινή τηλεδιάσκεψη με όλους τους αστυνομικούς διευθυντές και τον αστυνομικό διευθυντή τροχέας αρχηγείου. Θα πρέπει να δοθούν οδηγίες ξανά, να επιθυμίσουμε τα μέλη μας ότι τέτοιες πρακτικές δεν θα γίνονται πλέον ανοιχτές. Ωραία. Ερώτηση ακόμη μία. Από μόνοι τους κρυβόντουσαν, κύριε Ανδρέου? Δεν εκτελούσαν οδηγίες? Οδηγίες για να κρύβονται? Όχι. Εγώ σας έχω πει ότι είναι ξεκάθαρες οι οδηγίες. Από μόνοι τους κρύβονται. Τώρα, αν κάποιο μέλος της αστυνομίας, επειδή υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις, κυρία Σάβα, για να είμαστε και σωστοί με τους συναδέλφους, όπου υπήρξαν κάποια σημεία τα οποία ενδεχομένως δεν υπήρξε άλλος τρόπος. Δηλαδή, μπορεί να ήταν σε κάποιο σημείο του δρόμου, το οποίο να μην ήταν εμφανές από τους οδηγούς όταν πλησίαζαν. Όμως, επαναλαμβάνω, και κάτι άλλο που θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Οι τροχονομικοί έλεγχοι και έλεγχοι ταχύτητας γίνονται σε όλο το υποδίκτυο, όχι μόνο σε αυτοκίνητο. Ναι, προσέξτε όμως, αν εκείνο το σημείο του δρόμου δεν τους βόλευε για να κάνουν εμφανή την παρουσία τους, γιατί δεν πήγαιναν λίγο παρακάτω? Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία τα οποία είναι αποδεδειγμένα ότι αποτελούν σημεία τα οποία, μελανά σημεία, μπορούμε να το πούμε έτσι. Ναι. Συγκεκριμένες περιοχές, συγκεκριμένοι δρόμοι όπου παρατηρήθηκαν στο παρελθόν είτε σοβαρές οδικές συγκρούσεις είτε θανατηφόρες, και εκεί δίνουμε περισσότερο βαρύτητα ώστε να γίνονται τροχονομικοί έλεγχοι και έλεγχοι ταχύτητας και να αποτρέπονται αυτά τα περιστατικά. Ωραία, τώρα πάμε και στο άλλο το κομμάτι. Για να μην πηγαίνει ο κάθε πολίτης να βλέπει έναν αστυνομικό και να του λέει εσύ κρύβεσαι και να γίνει αυτός ο διαπληκτισμός. Εξηγήστε μας τι εννοούμε κρύβονται οι αστυνομικοί. Για να ξεκαθαρίσουμε, δηλαδή δεν φαίνονται καθόλου? Δώστε λίγο έτσι λεπτομέρειες για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Τώρα μην βρίσκει τον κάθε αστυνομικό που βρίσκεται πίσω από μια ταπέλα και να του λέει κρύβεσαι. Είναι ξεκάθαρο, κυρία Σάβα, να μην βρίσκονται σε στροφές, να μην βρίσκονται σε σημεία που αλλάζει το όριο ταχύτητας. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι, εντάξει, ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές να υπάρχουν κάποια δέντρα, κάποιοι θάμνοι και ενδεχομένως να βρίσκονται πίσω από αυτούς. Επαναλαμβάνω, το σημαντικό είναι για μας η πρόληψη και αυτό έχει τονιστεί στα μέλη της αστυνομίας και ειδικά στα μέλη της τροχέας που προβαίνουν σε ελέγχους ταχύτητας. Αυτή είναι η φιλοσοφία εξάλλου και των εκστρατιών και όλων αυτών που συζητάμε, κύριε Ανδρέου. Είμαστε και εμείς πρώτοι, κυρία Σάβα, που το έχουμε πει πριν λίγο καιρό, ότι υπήρξε και υπάρχει ακόμα μια σκέψη να δημοσιοποιούμε όχι ακριβώς τα σημεία, αλλά τους δρόμους που ενδεχομένως να υπάρχει τροχονομικός έλεγχος είτε ακόμα και κινητές κάμερες, ακριβώς για θέματα πρόληψης. Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ όρθο, πολύ όρθο. Λοιπόν, οπότε τώρα και με αυτή τη λογική αντιλαμβάνεστε ότι θεωρούμε ότι η πρόληψη για μας είναι το κύριο μέλημα και γι' αυτό θα πρέπει να γίνονται και γίνονται όλοι αυτοί οι τροχονομικοί έλεγχοι. Λοιπόν, τώρα, κύριε Ανδρέου, πάμε και σε μια υπόθεση στη Λεμεσό, η οποία έχει διαπραχθεί τον Αύγουστο, αλλά τώρα είχαμε την είδηση εμείς, από εσάς βεβαίως. Ναι. Εντοπίστηκαν ναρκωτικά σε ταχυδρομείο και τα μύρισε ο υπάλληλος στο πακέτο. Ναι. Η υπόθεση έχει γίνει στις 18 Οκτώβου, όπου ένα πρόσωπο, άγνωστο εκείνη τη στιγμή, είχε μεταβεί σε συγκεκριμένη εταιρεία ταχυμεταφορών στη Λεμεσό. Είχε παραδώσει ένα δέμα με σκοπό να παραδοθεί σε συγκεκριμένη διεύθυνση χώρα του εξωτερικού. Ναι. Εκεί διαπιστώθηκε από υπάλληλο ότι αναδιόταν μια έντονη μυρωδιά. Οπότε έφυγαν υποψίες ότι πιθανόν να υπήρχαν
παράνομες ουσίες. Mm-hmm. Ενημερώθηκε η Υπηρεσία Καταβολής Ναρκωτικών. Είχε παραλάβει το συγκεκριμένο δέμα. Διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν μέσα 4 συσκευασίες που περιείχαν ποσότητα κάνναβης 3,5 κιλών περίπου. Παραλήφθηκε. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν και με επιστημονικές εξετάσεις αλλά και άλλες εξετάσεις, εξασφαλίστηκε μαρτυρία πρόσφατα εναντίον ενός 18χρονου. Εξασφαλίστηκε εναντίον του διάταγμα ένταλμα σύλληψης και συνελήφθηκε χθες. Ακολούθησε και έρευνα στην κατοικία του που εντοπίστηκε ακόμα μικρή ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, κάνναβη συγκεκριμένα, 14 γραμμαρίων περίπου, ναι. Τα οποία επίσης κατασχέθηκα. Έχει ανακριθεί το πρόσωπο αυτό, έχει προβάλει κάποιους ισχυρισμούς. Σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου της Λεμεσού, όπου εξασφαλίστηκε διάταγμα 7 ημέρες προσωποκράτησης εναντίον του. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Ανδρέου, είχαμε και προκλήθηκε και μια έτσι αναστάτωση σε Λύκειο στη Λευκοσία. Τηλεφώνησαν ότι υπάρχει βόμβα στο σχολείο. Ναι, γύρω στις 9.30 έγινε ένα τηλεφώνημα, ανώνυμο τηλεφώνημα στο συγκεκριμένο σχολείο. Ενημερώθηκε η αστυνομία, στο σημείο μετέβηκαν πυροτεχνουργοί και αστυνομικοί σκύλοι. Έγιναν εξετάσεις, έγιναν έρευνες, δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε το ύποπτο, οπότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για φάρσα. Γίνονται εξετάσεις αυτή τη στιγμή να διαπιστωθεί από πού προέρχεται το τηλεφώνημα και ποιο πρόσωπο ή πρόσωπα εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Καλά, αν πήρα σε ένα σχολείο τώρα, ποιο παίρνει σε ένα σχολείο και στην έναρξη τη νέα σχολική χρονιά, να πει τώρα ότι. Τώρα δεν είναι και σωστό να το λέμε, αλλά είχαν κάτι διαγωνίσματα, εξετάσεις, οτιδήποτε παίρνουν και λένε ότι υπάρχει βόμβα. Αναστατώνουν ένα ολόκληρο σχολείο, κύριε Ανδρέου. Ακριβώς. Αναστατώνουν ένα σχολείο για την λειτουργία του σχολείου, τα μαθήματα των μαθητών. Όπως έχω πει, γίνονται εξετάσεις, κύριε Σάβα, αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα σε συνεργασία με τη διεύθυνση του σχολείου. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ανδρέου. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε και ήσυχο πάνω απ' όλα. Πάμε τώρα.